τρεις κάνουν πλέον συναλλαγές με κάρτες. Όλο και περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον πλαστικό χρήμα μετά την επιβολή των Capital Controls, πράγμα που δείχνουν ότι οι κάρτες αντικαθιστούν τα μετρητά μέρα με τη μέρα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου, που δείχνουν ότι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα. 6 στους 10 από αυτούς χρησιμοποιούν χρεωστική, 2 στους 10 πιστωτική και 1 στους 10 προπληρωμένη κάρτα. Αυτό θα μπει στο πετσί μας, θα πρέπει να το συνηθίσουμε, αφού έτσι πρέπει να ζούμε. Από την άλλη, η χρήση πλαστικού χρήματος είναι και ένα ηχηρό ράπισμα στη φοροδιαφυγή. Ενώ οι πολίτες για να χτίσουν το φορολόγητό τους από φέτος πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών έως και το 20% του εισοδήματός τους. Πόσο συχνά όμως πληρώνουν με κάρτες οι Έλληνες, τα στοιχεία δείχνουν ότι καθημερινά 1 στους 4 χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα, 2 στους 10 πιστωτική και ο 1 στους 10 προπληρωμένη. Κατά την άποψή μου, πρέπει το πλαστικό χρήμα να ισχύσει σε όλες τις συναλλαγές. Μόνο έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και επιτέλους σταματήσει η φοροδιαφυγή. Τις κάρτες χρησιμοποιούμε σε σούπερ μάρκετ κυρίως και γενικά τώρα που είχε έρθει το 17, ελπίζω να μπουν σε όλα τα μαγαζιά, είναι πολύ πιο πρακτικές. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση καρτών είναι οι νέοι, οι άνδρες και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Οι 7 στους 10 άνδρες και οι 6 στις 10 γυναίκες χρησιμοποιούν κάρτα. Επίσης από 35 στους 44 ετών οι 7 στους 10 και από 45 στους 54 οι 8 στους 10. Ενώ μεγάλη χρήση καρτών κάνουν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μισθωτοί του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Ένα τεράστιο πανό με αναφορές.